Σήμερα η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό ζήτημα και την αντίστοιχη κρίση, κυρίως με μια ανθρωπιστική σκοπιά. Η Τουρκία είναι μια υποψήφια χώρα προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν ολίγης, αδειμονούμε όλοι έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτή την σχέση στα πλαίσια του υπάρχοντος πλαισίου διαπραγμάτευσης. Όπως τα γνωρίζετε, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελλάδα θα πρέπει από κοινού να εισφέρουμε στον διάλογο με την γείτονα Τουρκία και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη διαβούλευση θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε την ανάσχεση των προσφυγικών ροών και επιπλέον ο διάλογος αυτός θα είναι προς την ίδια κατεύθυνση και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα συγκεκριμένης συνόδου θα είναι αποτελεσματικό και αμοιβαία αποφελής. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις πέραν των προτάσεων των υπολείπων? Θεωρώ ότι υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε κάποιους κοινούς στόχους έτσι ώστε να επιτευχθεί μια επικοινωνία, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να εξεύρουμε λύσεις. Προσφάτως, την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόμουν στην Τουρκία, είχα έναν εξαιρετικά επικοδομητικό διάλογο με τον Αχμέτ Νταβούτογλου και τον κύριο Ερντογάν. Συνεπώς, έχω την πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα όσον αφορά την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας από τη μία πλευρά, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η Τουρκία και οι τουρκικές αρχές θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο έτσι ώστε να μειωθούν οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, γιατί ουδής μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δραματική, αν λάβει κανείς υπόψη μάλιστα την περίοδο μετά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια κρίση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, στην οποία πρέπει να περάσουμε γρήγορα σε δράσεις και θέλω να πιστεύω ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ.